Κύριε Καρούζε, για να δούμε τώρα σε εσάς. Τι γίνεται με τις απολύσεις? Υπάρχει ένα παιχνίδι με τις λέξεις? Υπάρχει ένα ίξις αφίξις? Το κλείνει, το ανοίγει η κυρία Μιχαηλίδου, το κλείνει η κυρία Πελώνη, ο κύριος Χατζηδάκης, το ξανανοίγει ο κύριος Βορύδης για το δημόσιο με το πειθαρχικό? Τι έχετε καταλάβει και τι μπορεί να γίνει, τι έχει βάση και τι δεν έχει βάση? Νομίζω ότι η συζήτηση θα είναι πολύ πιο ξεκάθαρη όταν δούμε τη διάταξη, η οποία θα έρθει την άλλη εβδομάδα. Mm-hmm. Να ξεκαθαρίσουμε γιατί συζητάμε. Όσον αφορά στον ιδιωτικό τομέα, mm-hmm. ξεκινάμε από μια παραδοχή ότι δεν επιτρέπονται οι απολύσεις. Όποιες απολύσεις έχουν συντελεστεί, ειδικά την πρώτη περίοδο, κυρίως που είχαμε το AstraZeneca να επιβάλλεται από τους εργοδότες σε δομές και υπήρχαν τέτοιες απολύσεις, εγώ έχω αρκετές τέτοιες περιπτώσεις, θέλω να σας πω ότι κατά την άποψή μου είναι απολύτως άκυρες, ακριβώς γιατί και αυτή η διάταξη που θα έρθει καταρχήν δεν θα προβλέπει απολύσεις. Πόσο μάλλον εκείνη την περίοδο που ήταν και αρχή τις γνώσεις αν πρέπει και πώς θα να εμβολιαστούμε και πολλοί κόσμος ήταν φοβισμένος, είχε προβλήματα υγείας. Ένα λεπτό. Λέτε ότι είναι άκυρες όσες απολύσεις έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα λόγω COVID, αφού θα έρθει η διάταξη που θα απαγορεύει τις απολύσεις? Λόγω άρνησης του εμβολιασμού. Λόγω άρνησης του εμβολιασμού, όποια απόλυση είχε γίνει, κύριε Παυλόπουλε, και το έχουμε ξαναπεί από την εκπομπή σας, επειδή δηλαδή εγώ αρνήθηκα εργαζόμενος σε μια δομή να εμβολιαστώ και την άλλη μέρα απολύθηκα, ναι, είναι απολύτως άκυρες. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει το Συμβούλιο της Ευρώπης με ένα ψήφισμα που έχει εκδώσει και το έχει υπογράψει η χώρα μας. Το λέω εγώ που γιατί την περίοδο εκείνη δεν υπήρχε διάταξη υποχρεωτικότητας. Ναι, κύριε Παυλόπουλε, βεβαίως και βεβαίως και μιλάτε και αναφέρομαι στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κιόλας. Βεβαίως, στην αρχή του εμβολιασμού είχαμε δεκάδες, δεν τολμώ να πω εκατοντάδες, δεκάδες περιπτώσεις που εξαναγκάζονταν άνθρωποι χωρίς να τους αλλάχθουν τα καθήκοντα, που σε εν μία νυχτή, αν δεν εμβολιάζονταν, θα έπρεπε να απολυθούν και απολύονταν. Ναι. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, έχουν προσφύγει στα δικαστήρια, το χειμώνα θα έχουμε τις πρώτες δίκες. Ναι, αλλά μπήκανε στη δικαστική περιπέτεια τώρα αυτοί οι άνθρωποι. Ενώ λέτε ότι κάτι τέτοιο. Εντελώς απροστάτευτοι και σε ένα θολό τοπίο νομικό τότε κυρίως. Ναι. Το δεύτερο είναι τώρα στο δημόσιο τι θα γίνει, για να πάμε σε αυτά που είπε ο κύριος Βορύδης. Καταρχήν, στο δημόσιο έχουμε την σύμβαση τη σχέση υπαλληλίας ενός δημόσιου υπαλλήλου με το Υπουργείο, με τον ΥΠΔΕΛΤΑ, με το νοσοκομείο που εργάζεται. Ναι. Η σχέση υπαλληλίας στο δημόσιο δεν λύεται, αγαπητοί φίλοι, παρά μόνο για πειθαρχικό αδίκημα. Αν έρθει λοιπόν η νέα διάταξη και πει όποιος δεν εμβολιάζεται, διαπράττει πειθαρχικό αδίκημα ή ενσωματώνεται η άρνηση εμβολιασμού στα πειθαρχικά αδικήματα που περιγράφονται από τον υπαλληλικό κώδικα, προφανώς θα υπάρχει ως κύρος η απόλυση. Από την άλλη όμως, δεν γίνεται να προβλέπεται αναστολή της σύμβασης ακόμα και της υπαλληλίας στο δημόσιο, γιατί θα αναστέλλεται από ό,τι ακούμε, έτσι δεν έχουμε ακούσει. Ναι, ναι. Και μάλιστα θα μπαίνουμε σε μια λευκή ζώνη που δεν θα υπολογίζει το μισθό σου ούτε τίποτα. Και όχι μόνο να αναστέλλεται η σύμβαση υπαλληλίας, αλλά να τιμωρείται και πειθαρχικά. Κατά την άποψή μου, και τα δύο δεν μπορούν να συμβούν. Δεν μπορούμε δύο ποινές για ένα υποτίθεται παράπτωμα ή θα είναι παράπτωμα. Δύο ποινές για ένα παράπτωμα απαγορεύεται. Άρα η αναστολή. Η απόλυση. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί κατά την άποψή μου δημιουργείται μια σύγχυση στον κόσμο. Ένα λεπτό, ένας πανικός. Ένα λεπτό. Εάν η αναστολή παραπευθεί για τελική κρίση στο πειθαρχικό συμβούλιο, μπορεί αυτή να καταλήξει να εξελιχθεί σε απόλυση? Βεβαίως, αν υπάρχει πρόβλεψη νόμου. Αλλά κύριε Παυλόπουλε, είναι δυνατόν να λειτουργούμε τόσο τιμωρητικά? Είναι δυνατόν η πολιτεία αντί να σοφρονίζει, αντί να προνοεί, να εκδικεί έναν άνθρωπο για τον χύψη λόγο που θα τον έχει αποστερήσει από τον βαθμό, που θα τον έχει αποστερήσει από το μισθό, που ναι. θα τον έχει αποστερήσει από την εξέλιξη και μετά από κάποιους μήνες θα τον πάει και στο πειθαρχικό για απόλυση? Δεν έχει μείνει κάτι άλλο αυτό, τότε. Αυτό λοιπόν είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που ακούσαμε από την κυρία Πελώνη, σωστά? Έτσι κυρία Πελώνη, από ότι η κυρία Κουτουκό είπε ότι δεν θα γίνονται απολύσεις. Ναι. Τώρα στο δημόσιο τομέα όμως. Θα έρθει, στο δημόσιο ο Βορύδης έβαλε το θέμα του. Ναι, ο κ. Βορύδης είπε για το πειθαρχικό συμβούλιο. Αν και το πρόσεξα πάρα πολύ και από ό,τι κατάλαβα είπα, αν δεν υπάρχει δυνατότητα της αναστολής, τότε υπάρχει πειθαρχικό παράπτωμα που θα οδηγείται ο άλλος στο πειθαρχικό συμβούλιο. Θεωρώ λοιπόν ότι και τα δύο, και αναστολή της σύμβασης και πειθαρχικό, είναι εξαιρετικά παράνομο. Δεν γίνεται να τιμωρούμε έτσι και να θέτουμε εκτός υπηρεσίας οριστικά. Φανταστείτε ότι συζητάμε για οριστική απόλυση. Που στο δημόσιο διαπράτεται το πειθαρχικό αδίκημα όταν είναι σοβαρό αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, όταν έχουμε κλοπή, όταν έχουμε παράβαση καθήκοντος, όταν έχουμε. Ναι. Όχι ότι δεν είναι σοβαρό κι αυτό, αλλά αφού έχουμε την αναστολή ως πρώτο μέτρο. Εάν ο εμβολιασμός ενταχθεί στις προϋποθέσεις για τη σύμβαση της εργασίας, για τη σύνταξη της σύμβασης. Αυτό ανοίγει το παράθυρο προκειμένου να νομιμοποιηθεί μια τέτοια επιλογή. Λοιπόν, θα πρέπει να διαχωρίσουμε δύο δεδομένα. Επιτρέπεται και είναι απολύτως συνταγματικά νόμιμο να προαπαιτείται το εμβόλιο για τη νέα πρόσληψη.
Παραδείγματο χάρη, μια αγγελία μια γραμματέα στο γραφείο, ναι, μπορεί να έχει ως τυπικό προσόν να έχει εμβολιαστεί. Νέα πρόσληψη. Στην εξέλιξη της πανδημίας και εφόσον ανακλάδο γίνεται ο εμβολιασμός υποχρεωτικός, βεβαίως και μπορεί να προβλεφθεί και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Το ερώτημα παραμένει αν δεν υπάρξει ειδική διάταξη για όλους τους κλάδους και πάει ένας ξαφνικά εργοδότης και απαιτήσει αύριο να εμβολιαστείς. Όπως έχουμε ξανασυζητήσει, αυτό μπορεί να γίνει κλιμακωτά. Σε καμία περίπτωση να απολύεται ο εργαζόμενος. Mm-hmm. Μπορείς να του αλλάξεις τα καθήκοντα, μπορείς να τον βάλεις στη τηλεργασία και σε ίστατη περίπτωση να τον απομακρύνεις από το μισθό. Δημοσιεύσαμε ένα πολύ ωραίο άρθρο προχθές στο ημερησία. Μπορείτε να το αναζητήσετε .gr για αυτά τα θέματα. Και άρα λέμε ότι η απόλυση δεν μπορεί να επιτευχθεί. Ακόμα και η αποστέρηση μισθού μπορεί να επιτευχθεί. Όχι όμως η απόλυση στην κλιμάκωση που σας είπα. Αυτό είπε και η Επιτροπή Βιοειθικής. Είναι η περίφημη κλιμακούμενη πρωτοβουλία, ενημέρωση, αλλαγή καθηκόντων, απομάκρυση. Τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Καταληκτικά. Όπου δεν υπάρχει πρόβλεψη στο δημόσιο τομέα, κύριε Παυλόπουλε, ναι. Όπου υπάρξει είναι μια άλλη συζήτηση. Όπου καλημέρα. Υπάρχει όμως ακριβώς αυτό. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.